με το μια επιφύλαξη. Προφανώς πέρασε. Δεν τον είδαμε ή πήγε από την μισοπόρτα. Εμείς όπως δώσαμε όρθιοι τη μάχη της διαπραγμάτευσης, θα δώσουμε όρθιοι και τη μάχη, ώστε αυτά τα οποία θα εφαρμόσουμε να είναι κατά το δυνατόν και στο πλαίσιο που οι νέες συνθήκες επιβάλλουν, κοινωνικά δίκαια. Γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Είμαστε μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή η οποία αναλαμβάνω. Είναι η πιο δύσκολη ίσως περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Έχω μεγάλη επίγνωση του τι αναλαμβάνω. Είναι μια πολύ καυτή πατάτα. Πρέπει να την πάρω με πολύ αγάπη και αν δυνατόν να την δροσίσω κιόλας. Το μόνο και αυτό που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός είναι να κάνω ό,τι μπορώ στην Ευρώπη να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό. Υπάρχει μια Ελλάδα η οποία αγωνία, υπάρχει μια Ελλάδα έξω η οποία ελπίζει και υπάρχει μια Ελλάδα η οποία μπορεί να βοηθήσει την μητέρα πατρίδα. Η δουλειά μας θα μετρηθεί και είναι κρίσιμες ημέρες, κρίσιμη περίοδος για τη χώρα. Ξεκινάει μια πολύ σκληρή δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε τη βοήθεια όλων σας, γιατί η φωτιά της φοροδιαφυγής δεν έχει σβήσει. Θα τη σβήσουμε όμως. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ο σημερινός ανασχηματισμός αποτελεί μια προσαρμογή για την κυβέρνηση στη νέα πραγματικότητα. Αυτό που απαιτείται μπροστά στα νέα δεδομένα είναι να υπάρξει μια εργώδης προσπάθεια για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τον κόσμο και για να μπορέσει να συντηρηθεί η ελπίδα. Ευχαριστώ.